Με αφορμή πρόσφατη διαταγή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, πρόκειται να μετατρεθώ από τον Ημεριακό Σύμβουλο στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ως Διευθυντής. Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Νιώθω συγκίνηση και ιδιαίτερη υπερηφάνεια που αποχαιρετώ τον Ημεριακό Σύμβουλο. Έναν μεναρχείο με μεγάλη ιστορία και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στην τοπική κοινωνία, σε μια κοινωνία με μεγάλη ναυτική παράδοση. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που παραδίδω τη διοίκηση του Ναρχείου Σύρου στον άριστο φίλο μου Παπαγιά και ιδανικό συνεργάτη μου πλήρω του Ελληνικού Σώματο Βίζη Άγκοβο και που έχουν ολόψια καλή επιτυχία στην νέα του θέση. Στο σημείο αυτό, δράζω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμά όλο το προσωπικό του Ναρχείου Σύρου για την αμέσω βοήθεια που μου πρόσφεραν κατά την άσκηση των περισσοτέρων γραφικών του. Επέλεξαν πράγματι υψηλό φόρμα, το οποίο συντέλεσε αυξητικά, ούτως ώστε ολοένα να δεώνει το κέρδος της υπηρεσίας. Αγαπητοί συνεργάτες του Ημεριακού Σύρου, το πλωτόν σκαφών πύλανδα σήμα 421, νη γάμα 511, πύλανδα σήμα 336 και πύλανδα σήμα 137 και των λιμενικών σταθμών Κύπρου και Σερίγου, οι οποίοι πρόσφατα μετατάχθηκαν στη δικαιοδοσία της Λιμενικής Αρχής Σύρου στα πλαίσια της εφαρμογής του Λιμενικού Καλλικράτη, πολιτικό προσωπικό της Συλλογικής Υπηρεσίας, με συγκίνηση σας αποχαιρετώ, λέγοντας ότι θα θυμάμαι πάντα αυτό το λεπτό πέρασμα από το συγκεκριμένο Λιμενικείο. Ίσως κάποια μέρα με κάποιους από εσάς να υπηρετήσουν πάλι μαζί και να μην ξεχάσετε ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία θα κατέχει σημαντικό μέρος στην καρδιά μου και θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας προκειμένου να σας συνδράμω εφόσον αυτό είναι εφικτό από τη δική μου νέα υπηρεσιακή θέση. Καταλήγοντας, εύχομαι ολόψυχα σε όλους εσάς υγεία, κάθε οικογενειακή ευτυχία και προσωπική ευημερία. Τέλος, ευχαριστώ πολύ όλο το ΔΣ του Ναυτικού Ομίλου Σύρου για την ευγενική παραχώρηση της συγκεκριμένης αίθουσας προκειμένου να λάβει χώρα στην εκδήλωση. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Και παντού κατέληξε τα περικοσμούντα το πρόσωπό του χαρίσματα, τις ικανότητες, τις οποίες άλλωστε αξιοποίησε και αξιολόγησε πολύ σωστά ο αξιότιμος κύριος Υπουργός και ο δοξότατος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος και τον προήγαγαν στη θέση του Διευθυντού των υπηρεσιών τις οποίες προλίγου και εξονόμασε. Εγώ θέλω να υπώ ότι η συνεργασία του με την Ιερά Μητρόπολη και την ταπεινότητά μας υπήρξε άψογη. Ό,τι αν χρειαστήκαμε, είχαμε μία πόρτα ανοιχτή στο Λιμενικείο και πάντοτε έδινε ευήκοα τα όρτα της καρδίας του, προκειμένου να ακούσει αιτήματα και προβλήματα και μέσα στο μέτρο του εφικτού, του δυνατού και της νομοθεσίας, αλλά πάντα με διάκριση και πνεύμα οικονομίας και αγάπης, να τα αντιμετωπίσει. Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω ότι με φιλάνθρωπο θα έλεγα, χρησιμοποιώντας πάλι εκκλησιαστική ορολογία αισθήματα, αντιμετώπισε προβλήματα παραβατικών πράξεων συμπολιτών μας, προς τους οποίους φέρθηκε με πολύ αγάπη, έχοντας πάντοτε κατά νου πόσο δύσκολα σήμερα περνούν οι άνθρωποι και η κοινωνία μας,
γιατί πάντως τα θέματα αυτά πρέπει να υπάρχει ένα πνεύμα κατανοήσεως. Η αναχώρησή του από τη Σύρο δεν σημαίνει και αποχωρισμό. Είναι αφαιρέσει ότι και εδώ θα έρχεται και θα μας βλέπει και θα τον βλέπουμε και πληροφορούμε εμείς την καλή επιτυχία του και εκεί όπου καλείται να υπηρετήσει το λιμενικό σώμα και την πατρίδα μας, όλοι όσοι είναι εδώ, αλλά και η κοινωνία μας, διότι δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει έστω και ένας που έχει να υπεί λόγων πικρών για τον λιμενάρχη, θα χαίρομαι. Ως άρθρος θέλουμε να καλωσορίσουμε και να συγχαρούμε τον εκλεκτό συντοπίτη μας από την Τίνο, κύριο Ιάκο Βογγίζη, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του λιμενάρχη, για να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο του, είναι γνωστός και αγαπητός και θα είναι θα συμπαραστάτε και συνοδοιπόροι όπως το έχει πράξει πάντοτε η τοπική μας εκκλησία με όλους τους φορείς και τους θεσμούς σε ό,τι καλό και για το λιμενάρχιο και για τον τόπο μας. Εκφράζω τέλος την ευγνωμοσύνη με το προσώπο του κυρίου Σκευοφύλακα στο λιμενικό σώμα διαπολωστή φορά, διόντες τις επικαυσιλεύσεις και τις εξυπηρετήσεις και διευκολύνσεις στην ποιματική μας διαγωνία, στην πολύμισο Ιερά Μητρόπολη της Σύρου, την συναπαρτιζομένη από 12 νησιά και την επεκτηνωμένη από το Λαύριον, όπου η Καία, έως το κριτικό πέλαγος, όπου η Μήλος και η Σύγκυνος και η Πολέγαδρος, ο Σάκης χρειάστηκε με τη διακίνησή μας, με τα σκάφη του λιμενικού σώματος, μέσα στα πλαίσια περιπολιών που εκείνα πραγματοποιούσαν προς τα νησιά της επαρχίας μας και πάντοτε ήταν πρόθυμος ο κύριος λιμενάρχης και οι προδιαπορίστατες λιμενάρχες και οι περιφερειάρχες του λιμενικού σώματος και ο αρχηγός και ο αγαπητός μας πρώτος υπαρχηγός κύριος Βασίλειος Σχέτος με διαταγές τους να εξυπηρετείται η Ιερά Μητρόπολη και ο Επίσκοπος όταν τούτο είναι βεβαίως εφικτό. Δια όλα αυτά σας ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας. Ευχόμεθα να έχετε και οικογενειακή και υπηρεσιακή ευημερία, να έχετε υγεία, ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης των αρχικών και του λιμενικού σώματος, να σας σκεπάζει και να σας ευλογεί και θα χαίρομαι πάντα να σας βλέπουμε στη Σύρο και να γνωρίζετε ότι οι αφικόμενοι στην Αθήνα θα είμαστε και επισκέπτες στο γραφείο σας για να συνεχίσουμε αυτή την καλή κοινωνία αγάπη στην οποία έχουμε και ούτης λόγος υπάρχει να την διακόψουμε. Επειδή είστε εκ των λιμεναρχών της Σύρου, ο οποίος όπως είπα προδιπόρησε από όλες τις υπηρεσίες του λιμενικού σώματος εν Σύρο και διόλα όσα προανέφερα, η Ιερά μας Μητρόπολη Διεμού σας απονέμει το μετάλλιό της, δημονότητων Σταυρών της Ουσίας Μεθοδίας, στην τιμή σου κοιμόλα σχετικός διαλαψάς, στην οποία την Ιερά Μνήμη την Κυριακή θα εορτάσουμε στην Κύμωνο, ερχόμενη η ευχή της και η προσευχή της να σας σκεπάζει και να σας ευλογεί, να ζήσετε και να είστε άξιος. Και εσείς οι άκουγε άξιος. Σίγουρα θα δείχνω στο πρόσωπό σας ικανότητες και θα δείχνω ότι είστε ένα άτομο πολύ αξιοπρεπές και γι' αυτό σας ζήτησα να καλύψετε αυτή τη θέση. Εγώ σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 25 χρόνια και ξέρω πραγματικά ότι είστε ικανός για πολλά ακόμα περισσότερα. Εγώ θα σας ζητήσω με τη σειρά μου να μας κάνετε περήφανος ως Συριανούς, συνεχίζοντας από τη νέα σας θέση να υπηρετείτε την πατρίδα και το λιμενικό σώμα. Συγχαρητήρια λοιπόν και εύχομαι κάτι καλό. Φίλε Νίκο, θα μου επιτρέψω αυτή την προπόνηση, διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το σχολείο, μάλιστα, στους μαθητές
έχουμε μια πολύχρονη και βαθιά γνωριμία. Σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και καθ' όλη την διάρκεια της πολιτικής θητείας σου στο λιμενικό σώμα, πέρασε από διάφορες θέσεις ως κυβερνήτης σκάφους, ως επικεφαλής της λιμενικής αστυνομίας, ως πολυμενάρχης, διοικητής της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και λιμενάρχης στην Σαντορίνη και στην Σύρο. Μπορώ να πω ότι προσέφερες και ήσουν υπόδειγμα δημόσιου λειτουργού. Σε ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερες στον τόπο μας, στην Σύρο. Πιστεύω ότι και οι συνεργάτες σου και οι φυστάμενοι σου στο λιμενικό σώμα έχουν ιδία άποψη για σένα και όλοι ανεξαιρέτως έχουν αυτόν έναν καλό λόγο. Θέλω να σας χαρώ για την προαγωγή σου αυτή που αποτελεί και επιστέγασμα των ικανοτήτων σου και της προσφοράς σου. Και παράλληλα θα ήθελα να συγχαρώ και τον Ιάκωβο τον Γκίζη, με τον οποίο ευελπιστώ, μάλλον θα έλεγα ότι είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα έχουμε μια εξίσου καλή και ευκολογητική συνεργασία. Έχουμε λοιπόν καλή σταδιοδρομία και στη νέα σου θέση. Είμαι και εγώ βέβαιος ότι αγαπάς τη Σύρο μας και σε πρώτη ευκαιρία θα την επισκέπτεσαι και θα μπορούμε να έχουμε μια σχέση όπως είχαμε και μέχρι σήμερα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και θα ήθελα να σου δώσω ένα συμβολικό δώρο, ένα βιβλίο, μια έκδοση του Δήμου μας, το οποίο έχει να κάνει με την Σύρο και την ναυτιλία της στον 19ο αιώνα. Παρότι οι γνώσεις σου για την ναυτιλία είναι πολλές, πιστεύω ότι ίσως θα βρεις μια δυνατότητα και μια ευκαιρία να τις εμπλουτίσεις ακόμα περισσότερο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια από την Ελληνική Σώματος, Παναγιώτη Καραέβος, να προσέχετε.